Κυρία Ντούρου, πολύ σωστά αναζητείτε την αλήθεια, διότι για το συγκεκριμένο ζήτημα θα έλεγα ότι έχουν διατυπωθεί απόψεις από συγκεκριμένους ανθρώπους που ενδεχομένως το κίνητρό τους είναι να αποκτήσουν δημοσιότητα για τον εαυτό τους και ίσως έχει υπάρξει και υπερβολή, αλλά όχι και ορθή πληροφόρηση. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019, αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα μικρό ιστορικό. Τότε κατετέθησαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου δύο αναφορές από την εισαγγελέα εφετών, την τότε υπηρετούσα, στην προηγούμενη εισαγγελέα πρωτοδικών. Αυτές οι αναφορές αφορούσαν καθυστερήσεις κατά την εισαγγελέα εφετών διεκπεραίωσης κάποιων δικογραφείων, μεταξύ των οποίων ήταν μια δικογραφία που αφορούσε έναν συναδελφό μας και ταυτόχρονα της δικογραφίας της περιβόητης για το ΧΙΤΑ και κάποιων άλλων δικογραφείων. Από την άλλη πλευρά, η τότε εισαγγελέα πρωτοδικών έκανε και αυτή αντίθετες αναφορές, πάλι την ίδια περίοδο, δηλαδή το καλοκαίρι του 2019, στην εισαγγελέα εφετών. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μια επιθεώρηση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και πράγματι ήρθε στην Κέρκυρα επιθεωρήτρια από τον Αρείο Πάγου. Την περίοδο εκείνη βέβαια, με αφορμή συγκεκριμένους ανθρώπους που θέλησαν και προσπάθησαν και κατάφεραν να προσδοθεί μία ίσως υπέρμετρη δημοσιότητα στο ζήτημα αυτό και με το θόρυβο που προκλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στα τοπικά αλλά και στα πανελλήνια, ο Άριος Πάγος αποφάσισε την απομάκρυνση με μετάθεση και των δύο εισαγγελών, και της εισαγγελέως εφετών και της εισαγγελέως πρωτοδικών. Όταν συνέβη αυτό, κλήθηκε η προηγούμενη εισαγγελέα πρωτοδικών να παραδώσει στην εισαγγελία όλες τις εκκρεμότητες τις οποίες είχε σε δικογραφείς. Από την παράδοση των δικογραφείων η οποία έγινε και τη διασταύρωση των στοιχείων που έκανε μετέπειτα η εισαγγελία, φάνηκε ότι δεν είχαν ανεβρεθεί 508 δικογραφείς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο αριθμητικό στοιχείο το οποίο έχουμε στην ιστορία αυτή. Ισχυριζόμενοι η προηγούμενη εισαγγελέα πρωτοδικών, ότι παρέδωσε οποιαδήποτε εκκρεμότητα είχε. Ακολούθως, όπως ήταν φυσιολογικό, ο μετέπειτα εισαγγελέα πρωτοδικών και νυν εισαγγελέα πρωτοδικών, για αυτές τις 508 δικογραφίες, άνοιξε μία δικογραφία, ξεκίνησε μία έρευνα δηλαδή, πλημεληματικού τύπου, για να δει τι έχει απογίνει με αυτές τις 508 δικογραφίες. Και ξεκίνησε μία έρευνα. Χρονικά, σε όλο αυτό το διάστημα που γίνονται όλα αυτά, έχουμε φτάσει Οκτώβριο του 2020. Εκεί λοιπόν, στα πλαίσια της έρευνας της δικογραφίας που ανοίχτηκε για τις μη παραδοθήσεις 508 και μετά από κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχε προφανώς η εισαγγελία, γίνεται αυτή η περιβόητη έρευνα του γνωστού που έχει υποθεί στα μέσα ενημέρωση επανειλημμένου σπιτιού του Κάτω Γαρούνα. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν ανεβρίσκονται 1.100 δικογραφίες. 1.100. Επίσης, την ίδια περίοδο διατάσσεται και γίνεται και μία έρευνα στην κατοικία της προηγούμενης εισαγγελέως, όπου εκεί ανεβρίσκονται ακόμη περίπου 100 δικογραφίες. Άρα, βρίσκονται ξαφνικά από την έρευνα αυτή 1.200 δικογραφίες. Αυτό που έπρεπε να δει η εισαγγελία πρωτοδικών είναι εάν οι 508 για τις οποίες είχε ανοιχθεί η δικογραφία ήταν μέσα σε αυτές. Πράγματι λοιπόν γίνεται αυτή η διασταύρωση των στοιχείων και φαίνεται ότι οι 508 ήταν μέσα σε αυτές κατά το μεγαλύτερο μέρος, περίπου σε ένα 80%, και ότι εν τέλει οι οριστικά μη ανεβρεθείς δικογραφίες είναι 150. Αυτός λοιπόν είναι ο αριθμός των μη ανεβρεθιστών δικογραφιών σήμερα. Τι έχει συμβεί όμως στο μεταξύ και ποια είναι η κατάσταση σήμερα η δικαστική? Με δεδομένο ότι ένας τέτοιος αριθμός δικογραφιών βρέθηκε εκτός εισαγγελίας, διότι είναι, ξέρετε, φυσιολογικό και δεν είναι παράνομο, οι δικαστές και οι εισαγγελείς να παίρνουν κάποιες δικογραφίες, κάποιες, δεν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς, να τις επεξεργάζονται στο σπίτι τους και να επιστρέφουν με τις αποφάσεις τους έτοιμες, τις διατάξεις, τις προτάσεις τους. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό,
και διερευνάτε κατά πόσον αυτός μπορεί να δικαιολογηθεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε τελικώς με τις 150 που δεν ανεβρέθησαν ούτε στον κάτω Γαρούνα, ούτε στο σπίτι της Αγγελός, τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα λοιπόν, η δικογραφία αυτή αποπλημεληματική που είχε αρχικώς ανοίξει με τις 508 μετατρέπεται σε κακουργηματική και αυτή τη στιγμή ερευνάται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία της ανάκρισης. Εφέτη μάλιστα του δικού μας εφετείου. Αυτή η διαδικασία είναι τώρα σε εξέλιξη. Δηλαδή η έρευνα συνεχίζει να εξελίξεται και δεν έχει καταλήξει. Εξού και λέμε ότι χρειάζεται μία πρόνοια και στις δηλώσεις τις οποίες κάνουμε, δεξιά και αριστερά. Γιατί όταν διεξάγεται μία έρευνα η δικαιοσύνη απαιτεί ψυχραιμία για να μπορεί να κάνει το έργο της όπως πρέπει, από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά χρειάζεται ένα μέτρο υπό την έννοια της μυστικότητας της διαδικασίας. Διότι αυτή επιβάλλεται από τον νόμο. Η μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας είναι κάτι που επιβάλλεται από τον νόμο. Επίσης, εκτός από την κυρίως υπόθεση που αφορά τον κάτω Γαρούνα της 1100 συν 100 και τελικώς της 150 οριστικά μη ανεβρεθήσεις, υπάρχουν και δύο δικογραφίες πλημεληματικού τύπου για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. Αυτές εδικάζονται τη Δευτέρα που μας πέρασε, δηλαδή 14 του μήνα. Η μεν μία ανεβλήθη για τον Οκτώβριο, η δε έτερη ανεβλήθη για το Γενάρη του 2023. Από αυτές η μία αφορά μία φερόμενη, αυτή είναι η κατηγορία, νόθευση κάποιων βιβλίων εισερχομένων-εξερχομένων και αφορά την περίπτωση ενός συναδέλφου μας που είναι κατηγορούμενος, του αποδίδεται τέλος πάντων μία κατηγορία. Άρα η μία αφορά αυτή την φερόμενη νόθευση και θα κριθεί βεβαίως από το εφετείο. Η δε δεύτερη αφορά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έδινε η εισαγγελία πρωτοδικών την περίοδο εκείνη στην εισαγγελία θετών και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τα οποία συνακόλουθα, εφόσον έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί, δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση, όσο είναι φυσιολογικό. Άρα η γκάμα λοιπόν του τι έχει συμβεί είναι αυτή. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Ντούρου, και ελπίζω να μην κούρασα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν τα πραγματικά δεδομένα της ιστορίας αυτής. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τις διάφορες υπερβολές κάποιων, οι οποίοι δεξιά και αριστερά βγαίνουν και δηλώνουν ότι υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να διερευνώνται οι ευθύνες ενδεχομένως ενός εισαγγελέα, ενός δικαστικού λειτουργού, ενός υπαλλήλου που μπορεί να έκαναν ή να μην έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως παραδικαστικό. Αυτό δεν σημαίνει εγκληματική οργάνωση όπως κάποιοι λένε. Αυτό δεν σημαίνει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα και από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει τάχα μου κουκούλωμα. Κανένα κουκούλωμα. Διερευνώνται όλα. Έχουν ασκηθεί δύο ποινικές διώξεις και από την ίδια τη δικαιοσύνη διενεργείται η ανάκριση από εφέτη ανακριτή όλη αυτή την περίοδο. Και θα καταλήξει βεβαίως κάπου. Ότι τάχα μου κάποιοι δικηγόροι, και αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία, παρεμποδίζουν την έρευνα. Έχουν γραφτεί και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά τι έχουν δημιουργήσει. Όλα αυτά, κυρία Ντούρου, έχουν δημιουργήσει μία έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον του απλού πολίτη προς τη δικαιοσύνη και ειδικά προς την δικαιοσύνη όπως απονέμεται στην Κέρκυρα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Διότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το πιο ταρανό παράδειγμα και επιχείρημα για όλο αυτό είναι ότι η ίδια η δικαιοσύνη διορθώνει δια των πράξεών της τώρα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους κόλπους της. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Να μην ακούμε τον καθένα που για 5 λεπτά δημοσιότητας και για δική του αυτοπροβολή μιλάει για 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 δικογραφίες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να τοποθετήσουμε το πράγμα στις κανονικές του διαστάσεις. Θέλουμε να προστατευτεί το κύρος της δικαιοσύνης και του δικηγορικού λειτουργήματος.